Πηγαίνει στο Asian Spa και κάνει και απολέψει. Πηγαίνει στο Asian Spa, το ξέρω, μου τα λένε. Και εμείς θα πάμε τώρα. Εκεί βρίσκεται η Νάντια Ιρηγάτου σε έναν υπέροχο χώρο. Στη Φιλοθέη είσαι. Είμαι στο Χαλάνδρι. Α, στο Χαλάνδρι. Έχουν αλλάξει. Και ακόμα κι εγώ στο μυαλό μου το έχω Φιλοθέη. Αν και πηγαίνω και σε γνωστό ξενοδοχείο που βρίσκονται μέσα. Είναι πολύ αγαπημένοι μας κατάσταση στα Asian Spa. Όσοι έχουμε πάει, έχουμε περάσει ανεπανάληπτες ώρες και ευελπιστούμε να πάμε και στο μέλλον. Περνάει και το μήνυμά του. Σας αγαπάμε. Θα πάμε να δείξουμε ωραία πράγματα. Αυτή τη φορά όμως διαφορετικά, όχι γυναικεία, αντρικά πράγματα. Η αλήθεια είναι, Κωνσταντίνα μου, ότι είμαι ανάμεσα σε δύο άντρες που σήμερα την τύχη τους να είχα. Απολαμβάνουν και οι δύο θεραπείες, ο ένας προσώπου, ο άλλος σώματος. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Άντρα και θέλησαν να κάνουν δώρο στον εαυτό τους τι άλλο, περιποίηση. Πάνε είμαστε, οι άντρες λοιπόν, γενικότερα. Βεβαίως. Οι άντρες έρχονται πολύ συχνά για να περιποιηθούν τον εαυτό τους, όπως μας είπε η Φλόρνες, θα σας τα πει και σε εσάς σε λίγο. Παρ' όλα αυτά, θέλω λιγάκι να σας γνωρίσω τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι εδώ γιατί στεναχωριέται που έχει μαύρους κύκλους. Έχει ξεκινήσει ήδη και έχει κάνει ένα μασάζ στο πρόσωπο με λάδι, του έχει κάνει ο Στέλιος ο θεραπευτής. Καλά τα λέω, Στέλιο? Πολύ καλά τα λέτε. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει ένα μικρό καθαρισμό προσώπου με ένα μικρό σκραμπ και έχουμε περάσει το μασάζ προσώπου, ώστε να καθαρίσουμε από μέσα πια το πρόσωπό μας. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Το επόμενο βήμα περιέχει ένα ενεργειακό κομμάτι θεραπευτικό και κατόπιν μπορούμε να τοποθετήσουμε τη μασκούλα μας, ούτως ώστε το δέρμα να έρθει να θωρακίσει όλη αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει. Νάκια. Όσο εσύ, Στέλιο μου, θα περνάς την πράσινη μασκούλα που τώρα θα αλλάξει χρώμα, Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνο μου, πώς νιώθεις? Υπέροχα. Αναζωογόνηση. Ό,τι καλύτερο για το πρόσωπό μου. Ναι, Κωνσταντίνα μου. Θέλω να ρωτήσεις αν παίζει ρόλο το να κάνει θεραπευτής άντρα σε άντρα, δηλαδή που ξέρει τις ανάγκες. Δηλαδή, ένας άντρας ξέρει, ρε παιδί μου, εγώ για παράδειγμα δεν ξέρω τι μπορεί να αντιμετωπίζει ο Σάββας με το ξύσμα, με το ένα, με το άλλο. Είναι σημαντικό να του κάνει άντρας θεραπεία ή δεν παίζει ρόλο και μια γυναίκα, σωστή. Δεν ξέρω. Αρχικά να ρωτήσουμε τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο, επέλεξες εσύ να κάνεις τη θεραπεία με άντρα θεραπευτή? Γιατί επιλέγεις, εδώ έχεις αυτή τη δυνατότητα να κάνεις είτε με γυναίκα είτε με άντρα. Βεβαίως. Απλώς υπάρχει μεγάλη γκάμα στην Asian Spa και επέλεξα το Στέλιο για το πρόσωπο για τη σημερινή θεραπεία. Στέλιο, υπάρχει διαφορά? Δηλαδή, ένας άντρας θεραπευτής καταλαβαίνει καλύτερα τις ανάγκες του θεραπευόμενου άντρα? Σαφώς, διότι έχουμε μια κοινή εμπειρία, έχουμε κοινά βιώματα, έχουμε κοινά προβλήματα, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα ποια είναι η ανάγκη του άντρα στην περίπτωση αυτή. Συνήθως οι άντρες τι ανάγκες έχουν? Οι άντρες συνήθως έχουν ζητήματα ενυδάτωσης, το δέρμα τους είναι ξηρό, δεν φροντίζουν τον εαυτό τους, δεν προσέχουν, οπότε έχουν μαύρους κύκλους όπως εδώ ο Κωνσταντίνος μας. Οπότε το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε το δέρμα μας και να προσφέρουμε μια λάμψη η οποία λείπει λόγω της καθημερινότητας της ζωής μας. Κωνσταντίνη, η κοπέλα σου ξέρει ότι είσαι εδώ. Συγγνώμη. Έχω μια καθυστέρηση με τον ήχο πάντοτε σε αυτές τις εξωτερικές συνδέσεις. Σε τι ωραίο χώρο βρίσκεστε? Βλέπω από πίσω κάτι χρυσά. Ο χώρος σου καλά δεν είναι καταπληκτικός. Δεν έχω πάει. Έχω πάει και είναι τέλεια. Έχει και καμπίνα για δύο άτομα. Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα ζευγάρι σήμερα. Μπορεί να πάει ένας άνδρας με τη γυναίκα του μαζί. Καμπίνα στο συγκεκριμένο χώρο δεν έχει για δύο άτομα. Η Φλόρενς θα έρθει σε λίγο κοντά μας γιατί έχει πολλά καλά να μας πει μαζεμένα. Στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπάρχει για δύο άτομα. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που ένα ζευγάρι μπορεί να το κάνει και νομίζω ότι ωφελεί κιόλας. Ο Κωνσταντίνος το έχει κάνει με την κοπέλα του. Επισκέπτονται δηλαδή και κάνουν θεραπείες μαζί, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε? Κάποιες θεραπείες είναι ό,τι καλύτερο πιστεύω. Μπορεί να συνδυάσει άντρα και γυναίκα ταυτόχρονα. Δύο θεραπείες μαζί, στον ίδιο χώρο. Εγώ θέλω να ρωτήσω Νάντια τον Κωνσταντίνο, αν η κοπέλα του το βλέπει okay το γεγονός ότι περιποιείται τόσο πολύ το πρόσωπό του. Γιατί κάποιες κοπέλες δεν το καλοβλέπουν, γιατί σου λένε εντάξει, δεν μπορεί και εμένα ο άντρας μου, ας πούμε, να βάζει τόσες κρέμες. Εντάξει. Ναι, είναι λίγο κομπλεξικό τώρα. Τι, εμείς να μην περιποιούμαστε? Δηλαδή, εντάξει, με βασικά πράγματα. Όχι και δεν κρίνει, γιατί λόγω φόρτου εργασίας που έχω δεν προλαβαίνω να περιποιηθώ τόσο πολύ τον εαυτό μου και μέσω της Asian Spa προλαβαίνω να κάνω τις θεραπείες ώστε να πετύχω το αποτέλεσμα που θέλω. Ωραία. Δηλαδή, καλυφθήκατε. Να πούμε ότι δίνουμε και δώρα στους φίλους που μας βλέπουν. Θα δώσουμε θεραπείες. Ωραία. Να πούμε καταρχήν ότι δίπλα ο Αλέξανδρος έχει βυθιστεί. Αλέξανδρε, είσαι ξύπνιος? Στην απόλυτη χαλάρωση με το μασάζ. Κάνει το μασάζ του πολεμιστή. Έρχεσαι συχνά, εσύ να απολαμβάνεις τις θεραπείες για το σώμα? Προ
προσπαθώ να έρχομαι κάθε εβδομάδα προς το τέλος της εβδομάδος, γιατί είναι πολύ αγχολητική εμπειρία και με βοηθάει να ξεκινήσω την εβδομάδα μου δυνατά. Είναι κάτι που έρχεστε μαζί με τη σύντροφό σου να κάνετε από κοινού μασάζ? Βεβαίως, σημαίνει και αυτό. Όποτε υπάρχει ο χρόνος, είναι πολύ καλή εμπειρία. Πολύ ωραία. Φλόρενς, ήρθε η ώρα για τα ευχάριστα νέα. Λοιπόν, έλα πιο κοντά μου από εδώ. Γεια σας. Hello. Καλημέρα, Φλόρενς μου. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Είμαστε πολύ καλά, έχουμε χαλαρώσει. Εσείς ακόμα καλύτερα από ό,τι βλέπω. Αυτό ναι, το πολεμιστή τι είναι? Εδώ. Το μασάζ. Αυτό είναι το μασάζ του πολεμιστή, είναι το sports μασάζ. Είναι το αθλητικό μασάζ που λέμε, που είναι αρκετά δυνατό μασάζ. Γιατί οι άντρες πολεμάνες έχουν ανοιχτά παιδιά, τη δουλειά, του σπιτιού. Τις γυναίκες. Το σπιτιού ήταν αυτό, παιδιά. Τις γυναίκες. Και απευθύνεται εννοείται και σε γυναίκες και σε άντρες. Είναι από τις πρώτες προτιμήσεις των αντρών στα Asian Spa. Να πω πριν που αφήσαμε μια ανατελεία, couples massages, θεραπείες για ζευγάρια, μπορεί κάποιος να απολαύσει στο Asian Spa στο Intercontinental. Καλά θυμάμαι εγώ, γι' αυτό σε ρώτησα. Ναι, θυμάστε τέλεια. Δεν εδώ το έχω κάνει, δεν έχει δεχτεί ποτέ κάποιος να έρθει μαζί μου για μασάζ, εκτός από τις φίλες μου. Σας περιμένουμε όποτε θέλετε, το ξέρετε ότι πάντα με αγάπη είναι ανοιχτές οι πόρτες. Εγώ πουλάκι, φωνάζει. Εγώ δεν θέλω να μιλάτε όμως ο μασάζ, θέλω ηρεμία. Έτσι, εγώ. Δεν θέλω να ξαμιλήσουμε. Έχουμε και δώρο για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Δεν το έχουμε πει, πες μου ότι έχουμε δώρα. Λοιπόν, δίνουμε από δύο θεραπείς από κάθε μια από αυτές που βλέπετε. Δηλαδή από το Ananta Facial, τη Σίλα, που Κωνσταντίνα τα ξέρει, είναι εκπληκτικά προϊόντα, 100% οργανικά. Τα αγαπούν άντρες και γυναίκες πάρα πολύ. Δύο από αυτές τις θεραπείες, ενυδάτωσης, βαθιάς αντιγύρανσης και ενεργειακής αναζωογόνησης. Και δίνουμε και άλλα δύο warrior massages του πολεμιστή. Για άντρες αποκλειστικά. Σε τέσσερις άντρες. Ακριβώς, συνολικά 4 δώρα σε 4 άντρες, 2 θεραπείες προσώπου και 2 θεραπείες σώματος. Τα προϊόντα Ήλα είναι πάρα πολύ ωραία και έχουν φοβερές, τρομερές μυρωδιές. Έχεις πάρει το σαμπουάν? Όχι. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Πρέπει να το δοκιμάσεις και το σαμπουάν και το κοντίσιονερ. Το αφρόλουτρο ξέρω. Το σαμπουάν. Ένα ροζ. Άμα λουστείς με αυτό, νιώθεις ότι είσαι σε άλλα μέρη, πιο εξωτικά. Και να σου πω, Κωνσταντίνα, ότι στη θεραπεία προσώπου χρησιμοποιούμε το αγαπημένο σου face oil for glowing radiance, αυτό το φούξια, το κουτάκι. Το θυμάσαι? Αυτό το θυμάμαι, το έχω ακόμα. Το έχει ακόμα. Παιδιά, δεν υπάρχει, φτιάχνει διάθεση αυτό. Και πρέπει να σου πω ότι είναι best seller και στις επιλογές των αντρών. Είτε για τον εαυτό τους, είτε να το πάρουν για τη σύντροφό τους. Να σου πω, αυτό δηλαδή είναι και αντρικό, νόμιζα ότι είναι γυναικείο. Τα ύλα είναι unisex προϊόντα. Απευθύνονται και στα δύο φύλλα, γιατί φέρνουν εξίσου καλά αποτελέσματα και στις ανάγκες του δέρματος του άντρα και της γυναίκας. Τέλεια. Πολύ ωραία. Θα πάρουν εμάς τηλέφωνο. Εγώ λέω να πάρουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο. Βεβαίως. Γιατί με τα social media γίνεται ένας πανικός. Να πάρουν στο 212. 212 4999. Και θα συνεννοηθούμε εμείς μαζί σας για τα ραντεβού. Για να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο. Είναι να παίρνουν θα κάνουμε τις κυρώσεις και θα δώσουμε τα τηλέφωνά σας. Να πούμε και κάτι τελευταίο ενδιαφέρον που μπορεί να σας αρέσει σαν πληροφορία. Τα τελευταία 5 χρόνια αυξάνεται συνεχώς η ζήτηση θεραπείων σπα από άντρες. Όχι μόνο στο ποσοστό καθημερινών bookings, αλλά και στην ώρα που κάνουν ένα μασάζ. Yeah. Δηλαδή ζητάνε πιο πολλή ώρα να κάνουν μασάζ ή θεραπεία προσώπου. Θέλανε στην αρχή πιο μικρές θεραπείες, να σκοθούν να φύγουν. Τώρα θέλουν να ζουν όλο το τελετουργικό ένα σπα. Καλαρώνουν περισσότερο γι' αυτό. Αυτό. Είναι καθόλου ντροπαλή, Φλόρενς? Δηλαδή έρχονται λίγο διστακτικά την πρώτη φορά? Αν με ρωτήσεις πριν από 4 χρόνια, θα σου πω ότι μπαίνανε πολύ με χαμηλά το κεφάλι. Τώρα μπαίνουν με μια άνεση και έναν αέρα που το χαίρεσαι και που το προσφέρεις. Ρε παιδί μου, το μασάζ είναι κάτι που απευθύνεται σε όλους και ειδικά στους αθλητές, γιατί είναι μια αποθεραπεία. Αλλά τώρα υπάρχει ταμπού στο να πάει ένας άντρας και να ζητήσει θεραπεία αντιγύρανσης. Δηλαδή το Σάβα δεν θα τον είχα να πάει να το κάνει εύκολα. Η ενυδάτωση. Ξέρεις τι, μάλλον πάει από στόμα σε στόμα, έτσι καταλαβαίνω εγώ. Έρχεται ένας άντρας, έκανε την πρώτη κίνηση, του άρεσε, το είπε στο φίλο του, το πήρε δώρο σε έναν άλλο φίλο του, μετά ήρθαν και αυτό αυξήθηκε. Είναι τρομερό, 30%
των ημερήσιων ραντεβού είναι από άντρες. Ο Πάπας κουνάει το κεφάλι του καταφατικά σαν να τα έχει κάνει όλα. Τα ξέρει η Φλωρόνς, γιατί είμαστε εμείς πολύ καλοί φίλοι. Πάρα πολύ καλοί φίλοι. Πρέπει να σπάσει αυτό το ταμπού. Τις έχει κάνει όλες τις θεραπείες, γιατί με ρωτάνε την ηλικία του. Δεν ξέρω αν κάνει να την πω πια. Καλά κρυβή και 50 χρονών. Δεν αναγνωρίζεται πια. Τον πειράζω που λουφλό. Επειδή είναι η ηλικία γι' αυτό. Όταν κάθεσαι εσύ στον καναπέ είσαι πάντα μεγαλύτερο. Σήμερα είναι ανοιχτά μέχρι το βράδυ, Φλωρόνς. Στο Asian Spa στο Eden Continental και σήμερα και αύριο μέχρι τις 8 το βράδυ, τις 10 το πρωί. Εκεί στο Χαλάνδρι. Να... Στο Χαλάνδρι, όχι, δεν είμαστε ανοιχτά το Σαββατοκύριακο. Α, γιατί ήθελα να έρθω τώρα, μόλις τελειώσει η εκπομπή, αλλά δεν έρθει. Αυτό ήταν να το αφήσουμε, ανοιχτό, να το κρατήσουμε. Με το Περικλή μαζί. Αν θέλετε, ελάτε. Μην αγχώνεσαι, γιατί η καμπίνα η διπλή είναι στο Intercontinental με να πας. Περικλή, εντάξει, Δευτέρα. Α, με τον Περικλή. Α, και κάτι άλλο, Φλόρενς. Για τους φίλους μας που θα τηλεφωνήσουν για να διεκδικήσουν τις θεραπείες, μπορούν να πάνε είτε στο ένα κατάστημα, στο ένα μαγαζί, είτε στο άλλο. Εννοείται, σε όποιο επιλέξουν. Και στα δύο. Οπότε περιοχή δεν τους δεσμεύει. Έχουμε και προς το νότιο και προς το βόρειο. Καλά είμαστε. Νομίζω καλύπτουμε. Καλύπτουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Και εγώ πάρα πολύ. Φιλιά σε όλους σας. Και ανανεώνουμε το ραντεβού και κατηδίαν. Φιλιά. Με το καλό. Ευχαριστώ. Γεια σας.